Μια νέα αεροπορική σύνδεση είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα στο αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος. Η σύνδεση αφορά το ανώβερο της Γερμανίας μέσω της αεροπορικής εταιρείας Condor Airlines του Thomas Cook Group. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πτήσεις πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα. Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης τουρισμού κ. Αντωνιάδης έγραψε σχετικά στο Facebook: «Η προσπάθεια της περιφέρειας να καταστεί περιοχή μας τουριστικός προορισμός για τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης αποδίδει καρπούς. Η Condor, αεροπορική εταιρεία του Thomas Cook Group στη Γερμανία, συνδέει το αεροδρόμιο της Καβάλας με το ανώβερο της Γερμανίας. Η προσπάθεια συνεχίζεται». Δίωξη σε βάρος 10 καθηγητών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου για παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Ροδόπης για τους χειρισμούς σε βάρος του καθηγητή Βασίλη Τσαουσίδη πριν από λίγα χρόνια, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο εισαγγελέας διώκει μέλη ΔΕΠ για το οποίο ο καθηγητής δεν κατέθεσε μήνυση. Ο ίδιος ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Εξάθης μετά τις εξελίξεις με ανάρτησή του κάνει λόγο για μεθοδεύσεις σε βάρος του που πλέον αποκαλύπτονται μετά και τη δικαίωσή του από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας και σημειώνει τη θετική διάσταση της παρέμβασης της δικαιοσύνης ώστε σύντομα να αποκατασταθεί η δημοκρατική και ακαδημαϊκή λειτουργία των θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου. Με επιπλέον 25 εκατομμύρια ευρώ θα στηριχθεί η ανέγερση του νέου νοσοκομείου Κομωτινής από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σύμφωνα με χθεσινή αναφορά του διοικητή του νοσοκομείου Γιώργου Φιλιππίδη. Ο νέος προϋπολογισμός από 55 θα ανέλθει στα 80 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο τη δημιουργία ενός νοσοκομείου που θα πληρεί τις σύγχρονες ανάγκες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία ο μιλητής ήταν ο διοικητής, τιμήθηκαν οι 5 διατελέσαντες διευθυντές του νοσοκομείου από το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Κομωτινής που διοργάνωσε και την εκδήλωση. Την επίσπευση των διαδικασιών καταβολής της συνδεδεμένης ενίσχυσης, ώστε οι πληρωμές να γίνουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου για όσους βαμβακοπαραγωγούς υπέβαλαν δικαιολογητικά και ενεργοποίησαν άφημοι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχοβίτης κατά τη χθεσινή συνάντησή του με εκπροσώπους αγροτών, αυτοδιοικητικούς και βουλευτές του Εύρου. Η συνδεδεμένη του βαβακιού δεν θα χαθεί για κανένα βαβακοπαραγωγό των ομών Εύρου και Ροδόπης, ανέφερε συγκεκριμένο ο κύριος Αραχοβίτης. Όσον αφορά στη συνδεδεμένη των ζαχαρότευτλων, διαβεβαίωσε ότι θα πληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Παράλληλα, στις 28 Ιανουαρίου θα υπάρξει συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Επίτροπο Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον οποίο θα συζητηθούν τα αιτήματα έγκρισης ενισχύσεων που υπέβαλε η Ελλάδα για ζημιές που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ και προκλήθηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Εάν αυτά δεν ικανοποιηθούν, θα εξεταστούν εκ νέου τα περιθώρια έγκρισης ενισχύσεων από τα προγράμματα ΨΕΑ και De Minimis. Για τις ζημιές που αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ υπήρξε διαβεβαίωση του Πρόεδρου του Οργανισμού Φάνη Κουρεμπέ που συμμετείχε στη σύσκεψη ότι οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου.